984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ανεμβολίαστοι θα θεωρούνται από σήμερα όλοι όσοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19, αφού έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη ή 3 μήνες από το μονοδοσικό εμβόλιο. Χαλαρώνουν τα μέτρα για τα ταξίδια και τους εμβολιασμένους πολίτες που επισκέπτονται την χώρα από τις 6 σήμερα το πρωί έως και τις 21 Φεβρουαρίου. Καθώς όσοι ταξιδιώτες άνω των 5 ετών είναι εμβολιασμένοι, θα εισέρχονται χωρίς τεστ αλλά με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση θετικού δειγματοληπτικού ελέγχου, κατά την άφηξή τους, οι επιβάτες θα απομονώνονται για 5 ημέρες. Η νέα ταξιδιωτική οδηγία αφορά επιβάτες που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σέγγεν, καθώς και από τις 33 χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID. 2 νέοι θάνατοι λόγω κορονοϊού σημειώθηκαν στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Αφορούν σε 2 ηλικιωμένους 80 και 88 χρονών που νοσηλεύονταν στο Βενιζέλιο. Στους 253 σήμερα οι ασθενείς στα νοσοκομεία του νησιού, από τους οποίους 215 στις κλινικές COVID και 38 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 33 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλείων στην Κρήτη εξακολουθεί να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 77 ασθενείς. Η παραλλαγή ΒΑ2 του στελέχους όμικρων πρόκειται να γίνει κυρίαρχη παγκοσμίως, προειδοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί σε σύσκεψη την 5η 10 Φεβρουαρίου στις 6 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην Παλιά Λεχαναγορά όλα τα εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας και συνθήκων στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς έναντι του κορονοϊού. Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς περί θωράκισης του ΕΣΥ, που διαψεύδονται από τη μείωση του αριθμού των μονίμων εργαζομένων στις δημόσιες δομές υγείας, τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στην υγεία και του κονδυλίου για την αντιμετώπιση της επιδημίας, η πραγματικότητα είναι ότι τα δημόσια νοσοκομεία, το ένα μετά το άλλο, πλημμυρίζουν από ασθενείς COVID-19 που κινδυνεύουν να μετατραπούν σε νοσοκομεία μίας νόσου. Στοχευμένα μέτρα για την στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών και ομάδων επεξεργάζεται η κυβέρνηση έναντι του κύματος της ακρίβειας που σαρώνει την αγορά. Επιτάπητος και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, αν και όλα θα εξαρτηθούν από τα περιθώρια του προϋπολογισμού. Αυτό που απασχολεί τον Κυριακό Μητσοτάκη είναι η διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αυτών που τα φέρνουν δύσκολα πέρα, δηλώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα, σημειώνοντας δυνατότητα για να μειώσουμε. Όλα τα έσοδα του κράτους δεν έχουμε. Δεν θα στείλουμε την οικονομία στα βράχια. Όταν μια κυβέρνηση παίζει με την οικονομία, ο λαός το πληρώνει ακριβά. Ό,τι μέτρο θα λάβουμε θα είναι νοικοκυρεμένο και εντός προϋπολογισμού. Δεν παίζουμε με την οικονομία. Το ζήσαμε στο παρελθόν, δεν θα το ξαναζήσουμε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Αυγή της Κυριακής, είπε ότι η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον εκλέγει η κυβέρνηση, ότι θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Απαράδεκτη φορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων στο 11ο 15-16 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταγγείλει η Ένωση Συνταξιούχων Ίκανο Μυρακλείου. Καλεί παράλληλα την κυβέρνηση να σταματήσει τη διαδικασία, να μην προβεί σε καμία φορολόγηση των αναδρομικών από όπου και αν αυτά τα ποσά προκύπτουν, καθώς καταβάλλονται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στους συνταξιούχους άτοκα. Πρωτοφανής η έκρηξη των φτωχών συνταξιούχων, λέει στον 984 ο Αλέξης Μητρόπουλος, στα 100 δις σύμφωνα με τον ίδιο τα χρήματα που του σκόπηκαν την τελευταία δεκαετία. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τους πιο φτωχούς και πιο γερασμένους συνταξιούχους στην Ευρώπη. Επικαλείται στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, ειδικά Ήλιος, για το Δεκέμβριο του 2021, σημειώνει πως ένας στους δύο συνταξιούχους ουσιαστικά παίρνει μεικτά 700 ευρώ και ένας στους τρεις 500 ευρώ. Και προσθέτει ότι με τις παρούσες συνθήκες, μειώσεις συντάξεων και ακρίβεια, πως η επιβίωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι ενώσεις των δικαστών για την κατάργηση και σε αυτούς της εισφοράς αλληλεγγύης έτους 2021.
Η εισφορά με φορολογικά κλιμάκια από 2,2 έως 10% ανεστάλλει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ εξαιρέθηκαν συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δικαστικές ενώσεις αποφάσισαν να προσφύγουν αρμοδίως ώστε να μην ισχύει η εισφορά και για τους δικαστές. 24 ώρια απεργία σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά των εργαζομένων μελών του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους, πρόκειται για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα τους καλύπτει όλους, εφαρμογή του νόμου για τα βαρέα ανθυγιεινά σε όλους τους εργαζόμενους στο λιμάνι, επαναπρόσληψη των συμβασιούχων που δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, εφαρμογή των βαρέων και ανθυγιεινών σε όλες τις ειδικότητες. Παγκρίτια πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την 5η 10 Φεβρουαρίου στην Πλατεία Ελευθερίας για την ανάδειξη των ζητημάτων της παιδείας που αφορούν όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, με τη συμμετοχή των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Νίκος Καζετζάκης, Φεστός, Ελμή Ηρακλείου, στις διεκδικήσεις τους για νέα αύξηση των δαπανών για την παιδεία, μέτρα υγιεινής και ασφαλείας στα σχολεία, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στα χιλιάδες οργανικά κενά, αυξήσεις στους μισθούς, παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία, κατάργηση των δοτών αιρετών από τα υπηρεσιακά συμβούλια και τηλεκπαίδευση. Την αδικαιολόγητη διακοπή της δράσης εργαλειοθήκης ανταγωνιστικότητας φέρνει στη Βουλή ο τομέαρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή Αλέξη Χαρίτση και 34 ακόμα βουλευτών. Όπως σημειώνουν, η κυβερνητική απόφαση να μην αυξηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης αφήνει εκτός 806 αιτήσεις για όρημα επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατομμυρίων ευρώ. Οι βουλευτές καλούν τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση και να προχωρήσει στην ένταξη των όριμων επενδυτικών σχεδίων μέσα από αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και παράλληλα να προχωρήσει στην έκδοση νέων δράσεων μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 22 Φεβρουαρίου αναμένεται η δημοπράτηση του Ανατολικού Τμήματος του Βορειοδικού Άξονα. Το κόστος του έργου συνολικής απόστασης 14 χιλιόμετρων που θα ενώνει τη Νεάπολη με τον Άγιο Νικόλαο υπολογίζεται στα 186 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έκβαση του διαγωνισμού πρόκειται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και θα δώσει μια πρώτη αίσθηση αναφορικά με τις συμμαχίες που θα δημιουργηθούν με τις τελευταίες να ορίζουν την υλοποίηση του μεγαλόπνοου οδικού έργου σε επίπεδο Κρήτης. Την ανησυχία του για μία ακόμα φορά εκφράζει μέσω του 1984 ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα Μάρκος Κοκολάκης, καθώς τα βήματα ανασυγκρότησης των πληγισσών περιοχών από το σεισμό δεν τρέχουν σε ρυθμό ζωής και καθημερινότητας. Αρρωγή, σύνταξη φακέλου, ενισχύσεις, έλεγχη κατεδαφίσεις, απομάκρυνση μπάζων, κοστολόγια επισκευής, επαγγελματική δραστηριότητα, αποδυναμωμένες υπηρεσίες μεταξύ των ζητημάτων που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. Μετά την κυβερνητική σύσκεψη της Παρασκευής και τα όσα ανακοινώθηκαν, σχολιάζει πως η θεωρία απέχει από την πράξη. Ενώ μετά τη χθεσινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Σύλλογος και στην οποία δεν συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές, πως θα ακολουθήσει νέα ευρεία συνάντηση των εκπροσώπων όλων των συλλόγων από τις πληγήσεις περιοχές. Ένα ολιστικό σχέδιο αναβάθμισης της λειτουργικότητας της Χερσαίας και της λιμενικής ζώνης στη Χερσόνησο επεξεργάζεται ο Δήμος, δρομολογώντας μελέτες που θα αλλάξουν την εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Εξετάζουμε και δρομολογούμε σημαντικά έργα στο λιμένα Χερσονήσου που θα αναβαθμίσουν την ευρύτερη περιοχή και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, δηλώνει ο Γιάννης Σέγκος. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομοχανίων διοργανώνει νέα κινητοποίηση στον κόβο των Μουρνιών αύριο 3η 8 Φεβρουαρίου με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ. Την 5η 10 Φεβρουαρίου στον χώρο των κινητοποίησεων μπαίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα η Αγροτική Σύλλογη Αστερουσίων Ηρακλείου όπως και η Επιτροπή Αγροτών την Πακίου. Πρίαμος Ιερονυμάκη στον 1984, με τρίκ δεν στηρίζονται οι παραγωγοί. Ναι, μεν αλλά από τον πρόεδρο της ομάδας αμπελοκαλλιεργητών στα μέτρα στήριξης που εξήγηλε ο Σπύλιος Λιβανός. Μόνο αξιοποιήσιμο αυτή την ώρα για τον ίδιο είναι η ένταξη της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο. Αναφορικά με την ονομασία της Τσικουδιάς και του Τσίπουρου, το οποίο αντικαθίσταται με τον όρο παραδοσιακό απόσταγμα διημερών και αφορά στους μικρούς αμβικούχους, σημειώνει ότι αυτό μπορεί να επιληθεί πλέον μόνο με τη συμμετοχή των παραπάνω σε μικρά σχήματα αμπελουργών, ώστε να τύχουν και των μειώσεων της φορολογίας που δικαιούνται οι αμπελουργοί. Πρόσθεσε επίσης ότι διοργανώνεται και μία συνάντηση με τους βουλευτές υπό την ομπρέλα της
περιφέρειες για το θέμα εν ώψη του επίμαχου σχεδίου νόμου. Αν και βέβαια αυτό έχει κριθεί από το 2016 με την τότε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Μικρή αύξηση σε σχέση με το 2020 παρουσιάζει ο αριθμός των καταγγελιών που δέχθηκε το 2021 η ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο safeline.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έλαβε 8.571 καταγγελίες, ενώ σταθερά ψηλά κινείται ο αριθμός των καταγγελιών για υλικό παιδικής κακοποίησης, που για κατά τη διάρκεια του 2021 παραμένει στην πρώτη κατηγορία των εξακριβωθέντων ως παράνομων καταγγελιών. Νέα ηλεκτρονική απάτη μέσω της πλατφόρμας Facebook σημειώθηκε στο Ρεθυμνό με θύμα ένα 59χρονο άνδρα. Όπως κατήγγειλε, επί TV παραβίασαν τον προσωπικό του λογαριασμό μέσω της κάρτας PayPal, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί 97 συναλλαγές που φτάνουν τα 5.270 70 ευρώ από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα. Το περιστατικό έρευνα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. 5 ποινικοί κρατούμενοι, 4 αλβανικής καταγωγής και 1 πακιστανικής απέδρασαν σήμερα τα ξημερώματα από το αστυνομικό Μεγαροχανίων, όπου είχαν βρεθεί μετά από την μεταγωγή τους, και οι 5 πρόκειτο να μεταφερθούν στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στις φυλακές Αγίας Χανίων. Ο ένας εξ αυτών έχει καταδικαστεί σε 3 ισόβια για 3 ανθρωποκτονίες, για 2 ληστείες και οι άλλοι 2 για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Σε κατάσταση σύψης εντοπίστηκε πτώμα στην περιοχή των Σισών στο Ρέθυμνο αργά το απόγευμα της Κυριακής 6 Φεβρουαρίου. 3 ουρείς εντοπίστηκαν επίσης σε Φολέγανδρο και Σίμη σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Σε κινητοποίησεις διαρκείας καλεί το εργατικό κέντρο Λέσβο ενάντια στις εργασίες και τα σχέδια της κυβέρνησης για τη δημιουργία υπερδομής φυλακής μεταναστών και προσφυγών. Στη Μόσχα σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν για συνομιλίες με τον Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς συναντάται με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον. Οι μεγαλύτερες αμερικανικές εφημερίδες αποκαλύπτουν ότι ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε τους βουλευτές για πιθανό εφιαλτικό σενάριο γενικευμένης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με κατάληψη του Κιέβου και δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων. Η Ρωσία απορρίπτει ως προπαγάνδα και ως τρελά αυτά τα σενάρια, ενισχύει όμως τις ασκήσεις της στον εναέριο χώρο πέριξ της Ουκρανίας. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, κήρυξε την πρωτεύουσα του Καναδά ο δήμαρχος της Οτάβας για να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό της πόλης από τους οδηγούς φορτηγών και διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τα περιοριστικά μέτρα κατά της COVID-19, όπως μετέδωσε το δίκτυο CBC. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου με αντικείμενο την πάταξη της οπαδικής βίας. Οι πρωτοβουλίες θα κινηθούν σε 3 επίπεδα, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τους συνδέσμους, αλλά και του ρόλου και των ευθυνών των ΠΑΕ. Αναγκαίες προσαρμογές του ποινικού κώδικα και εντατικοποίηση των ελέγχων από την ελληνική αστυνομία. Παράλληλα, αλλαγές θα γίνουν και στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Προμηθέας Παναθηναϊκός είναι τα ζευγάρια του Final Four στο κύπελλο Ελλάδας, το οποίο θα γίνει στο Ηράκλειο. Αύριο Τρίτη θα γίνει σύσκεψη με την αστυνομία για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού. Στο ποδόσφαιρο σήμερα θα διεξαχθεί το παιχνίδι Ατρόμητος Σόφι. 9.84. Ο καιρός. Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά του θηλώδης ανέμους, έντασης 8 έως 10 μποφόρ, τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τις πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις σε κεντρικά βόρεια διαμερίσματα και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθριος ή σχεδόν έθριος ο καιρός στην Κρήτη για σήμερα. Μία από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.